Έχουμε κοντά μας δύο μεγάλα ταλέντα του δωδεκανησιακού μπάσκετ, τον Χαράλαμπο και τον Γιώργο Χριστοδούλου. Να ξεκινήσω με σένα, Χαράλαμπε, γιατί φέτος αναδείχθηκες κορυφαίος σκόρερ στα δωδεκάνησια στην κατηγορία K16, παρόλο που είσαι K14. Δεν είναι κατόρθωμα, επειδή και τα δύο παιδιά αγωνίζεστε στο Νέολο Κεφάλου, που είναι μια ομάδα που δεν πρωταγωνιστεί στα πρωταθλήματα? Πάμε καλά στο πρωτάθλημα. Είμαστε πολύ καλή ομάδα. Χρειαζόμαστε ένα κλειστό γήπεδο, γιατί δεν γίνεται με το ανοιχτό, γιατί έχει πολύ αέρα. Αυτά, παίξαμε πολύ καλά αυτή τη σεζόν. Πώς κατάφερες, Χαράλαμπε, να βάλεις 365 πόντους και παραπάνω, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πρωταθλήματα, είναι πολύ ισχυρές οι ομάδες της δωδεκανήσου και είσαι και μικρότερος, έπαιξες και σε μεγαλύτερη κατηγορία. Με τη βοήθεια του αδερφού μου και της ομάδας μου. Γιώργο, ο αδερφός σου επικαλέστηκε εσένα ότι τον βοήθησες. Θεωρείς ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο αδελφών σε αυτήν την ομάδα, τον Νέολο Κεφάλου? Υπάρχει, αλλά όχι μόνο εμένα, και από τους υπόλοιπους συμπαίχτες μας. Αλλά εντάξει, επειδή είμαστε για αδέρφια, μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη πόρτα. Αυτές τις μέρες, αυτό το χρονικό διάστημα, βρέθηκες, Χαράλαμπε, τον Ιούνιο στην Καρδίτσα, προεπιλογή εθνικής ομάδας. Δεν είναι δύσκολο, Γιώργο, για τον αδερφό σου? Δεν έχετε εγκαταστάσει εδώ στην Κέφαλο, έχετε ένα ανοιχτό γήπεδο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί να αθληθεί, έτσι? Δεν είναι δύσκολο ο αδερφός σου να επιλέγεται από την εθνική ομάδα και να παρευρίσκεται σε αυτό το κάμπ? Φυσικά γίνεται πολύ δύσκολο, αλλά δεν είναι και κατόρθωτο. Άμα βάλει σκληρή δουλειά και μπορεί να τέτοιο, θα πετύχει. Και μπορεί να, πιστεύω ότι μπορεί να τον πάρουν στην εθνική. Αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτό. Χαράλαμπε, η εμπειρία σου με την εθνική ομάδα? Είναι πολύ ωραία. Απλά δεν είμαστε πολύ συνηθισμένοι να παίζουμε σε κλειστά γήπεδα, γιατί έχουμε εμείς το ανοιχτό. Πολύ σωστή παρατήρηση. Αυτά. Και είναι πιο δύσκολο. Δεν κατεβαίνετε στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟΝ να κάνετε προπονήσεις? Μία ώρα περίπου. Και πολύ δύσκολο. Θέλεις δηλαδή ένα πεντάωρο για να κάνεις προπόνηση, και ως και σαν μαθητής. Γιώργο, όταν είστε στο σπίτι μετά την προπόνηση, συζητάτε τα λάθη σας, συζητάτε κάποιες στιγμές ένταση στην προπόνηση, στο παιχνίδι? Ναι, καμιά φορά. Και επειδή έχουμε μια μπασκετά έξω σπίτι μας, πηγαίνουμε και παίζουμε μόνοι μας, μόνο και αυτά. Άρα βλέπω και επιβεβαιώνουμε ότι είστε όντως μια μπασκετική οικογένεια. Ναι, ναι. Χαράλαμπε, έχετε την υποστήριξη της οικογένειας, γιατί βλέπω ότι και ο μπαμπάς και η μαμά είναι δίπλα σας. Ναι, ναι, μας βοηθάνε πάρα πολύ. Και πριν λίγες μέρες ήσουν στο ΚΑΠ του Ολυμπιακού, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Για παίζουμε και αυτή την εμπειρία, γιατί και ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, με ευρωπαϊκές διακρίσεις, πρωταθλήματα. Το ελληνικό μπάσκετ είναι πολύ ψηλά. Είναι τιμή για ένα παιδί από την Κέφαλο να δέχεται πρόσκληση και από την Εθνική και από τον Ολυμπιακό? Ναι, είναι πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία στο ΚΑΠ του Ολυμπιακού. Περάσαμε τέλεια. Τι σας είπαν εκεί οι προπονητές και στην Εθνική και στο ΚΑΠ του Ολυμπιακού? Κάναμε πολλές δύσκολες ασκήσεις σε κλειστά γήπεδα, προπονητικά γήπεδα του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας, στην Καρδίτσα. Αυτά. Πού είδες ότι υστερούμε εμείς εδώ στα Δωδεκάνησα σε σχέση με άλλα παιδιά από άλλες περιφέρειες που προφανώς είδες? Πάνω, ας πούμε, στην Αθήνα έχουν μόνο κλειστά. Δηλαδή μπορεί να έχουν ένα-δύο ανοιχτά. Εμείς έχουμε μόνο ανοιχτά. Ανοιχτά. Γιώργο, τι θα συμβούλευε στον αδερφό σου τώρα που μπροστά βρίσκεται σε μια πολύ μεγάλη πρόκληση για την καριέρα του? Να δουλέψει σκληρά, γιατί μπορεί να τα καταφέρει, πιστεύω. Και αυτό, άμα το πιστέψει, μπορεί να τα καταφέρει. Χαράλαμπε, θεωρείς ότι ένα παιδί από τα Δωδεκάνησα θα μπορέσει να φτάσει με την αξία του και με το ταλέντο που έχεις μεγάλο σε μεγάλη ομάδα? Είναι το όνειρό σου, το θέλεις, το επιθυμείς? Αυτό είναι το όνειρο. Μακάρι, θέλει πολλή δουλειά. Γιώργο, τι θα συμβούλευε στον αδερφό σου αυτό το διάστημα που πραγματικά, παρόλο που φαίνεται ένα, όπως και εσύ, σοβαρό παιδί, αλλά οι προκλήσεις είναι μεγάλες, εθνική ομάδα, Ολυμπιακός, τι θα τον συμβούλευε σε αυτό το πολύ κρίσιμο μονοπάτι? Αυτό, να δουλέψει σκληρά, να αφοσιωθεί, αυτό, να συγκεντρωθεί σε αυτό το πράγμα. Χαράλαμπε Χριστοδούλου και εγώ, Γιώργο Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη και, παιδιά, σας εύχομαι ολόψυχα να ευοδοθούν όλοι οι στόχοι σας στο μπάσκετ. Ευχαριστούμε.